Και πάμε να συναντήσουμε τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Δημήτρη Τζανιδάκη. Γεια σας, κύριε Τζανιδάκη. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κύριε Πολύζο. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Και εμείς πάντοτε. Το λογικό θα ήταν να ξεκινήσουμε από τις αμερικανικές εκλογές και το τι σημαίνει η εκλογή Τραμπ για την Ευρώπη και ειδικότερα για τη χώρα μας, που έτσι κι αλλιώς έχουμε στενούς δεσμούς, αλλά και σε υψηλό επίπεδο συνεργασίας στα γεωπολιτικά, στρατιωτικά η γυραιά Ήπειρος με την Αμερική. Αλλά θα πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μέρα ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, όπως αναμενόταν, με αυτό που περιμέναμε να είναι συνέδριο, και δεν ήταν συνέδριο, αλλά ένα ρίγκ με κλωτσοπατινάδα ήταν. Τι κρατούμε, τι πετούμε, γιατί ένα κόμμα, αναρωτιόμουν και πριν στο σχόλιο που κάναμε με τον συνάδελφο και με τον κύριο Παπά που τα είπαμε λίγο πριν, τον κύριο Πέτρο Παπά που άνοιξε πρώτος το χώρο των ανεξαρτητοποιήσεων, γιατί ένα κόμμα που με την παρέτηση Τσίπρα λειτουργήσε χωρίς αποκλεισμούς και είπε ότι ελάτε να το κάνουμε πάλι μεγάλο τον ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε πώς θα το πετύχουμε αυτό, και καλοδέχτηκε τον κύριο Κασελάκη, όχι μόνο τον καλοδέχτηκε, τον έκανε αρχηγό του, έστω για αυτούς τους μαρτυρικούς από ό,τι καταλάβαμε στη συνέχεια μήνες. Τώρα έκανε τα πάντα, έπαιξε και ξύλο ακόμη για να μην τον έχει στο ρόστερ των υποψηφίων. Πολλά μπορεί να πει κανείς για αυτό που παρακολουθούμε τα τελευταίο χρόνο, αλλά εγώ θα το πήγαινα, κύριε Πολύζο, και πιο πίσω, γιατί ουσιαστικά νομίζω ότι από το 19 και έπειτα βλέπαμε μια προδιαγεγραμμένη πορεία, την οποία φυσικά κανείς δεν φανταζόταν ότι θα κατέληγε με αυτόν τον τρόπο. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι, όπως είπατε και εσείς, κανονικά θα συζητούσαμε για τις αμερικανικές εκλογές. Την Παρασκευή, μάλιστα, επισκέφθηκε την πατρίδα μας ο Χακάν Φιντάν, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, και παρόλα αυτά συζητάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι εντυπωσιακό, κατά πόσο δηλαδή αυτά τα πρωτοφανή γεγονότα όχι αποστρέφουν, αλλά αποσυντονίζουν ουσιαστικά την κοινή γνώμη, αποπροσανατολίζουν από τα πολύ σημαντικά, από τα βασικά ζητήματα. Γιατί αν τώρα, κύριε Πολύζο, αναλύσουμε πόσο πολύπλευρα μπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα και την Ευρώπη οι αμερικανικές εκλογές και η εκλογή Τραμπ, ή τι σημαίνει η επίσκεψη Φιντάν, ή τι δρομολογείται και ποια θα ήταν τα επόμενα βήματα στα ελληνοτουρκικά, αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Και παρόλα αυτά, λόγω των πρωτοφανών γεγονότων, συζητάμε για αυτό το κόμμα, το οποίο εγώ θα πω ότι λίγα προσέφερε και στον χώρο της αριστεράς, αλλά και στην πατρίδα μας. Γιατί, κύριε Πολύζο, αυτοί οι άνθρωποι όλοι διατείνονταν τόσα χρόνια ότι έχουν κάποιο ηθικό πλεονέκτημα, ότι είναι ανώτεροι, ότι είναι αριστεροί, ότι είναι ιδεαλιστές, ότι είναι ιδεολόγοι, ότι σαν να έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι όλων ημών που δεν ήμασταν, ας πούμε, αριστεροί. Από το 15 και πιο πριν, άκουγαν πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι μας βλέπουν τώρα και ενδεχομένως ταυτίζονται με αυτό που θα πω, αποκαλούνταν και χαρακτηρίζονταν γερμανοτσολιάδες, ακραίοι, φασίστες. Όποιος δηλαδή δεν ήταν υπέρ της ρήξης τότε και υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εθνοπροδότης, ήταν λαϊκιστής, οτιδήποτε θέλετε. Όλα αυτά, ξέρετε, αυτό το ύφος, αυτή η ρητορική, αυτά τα γεγονότα στην πολιτική πληρώνονται. Δηλαδή, ό,τι μεγαλώνει έτσι απότομα και παίρνει ένα μέγεθος, ξεφουσκώνει και πολύ απότομα. Ναι, επειδή είπατε πριν ότι δεν προσέφερε στον τόπο, και φαντάζομαι βάζετε μέσα και την τετραετία της διακυβέρνησης της χώρας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ένα 36% σε μια εποχή που υπήρχε μεγάλη απαξία για το πολιτικό προσωπικό, γιατί είχαμε μπει στα μνημόνια, ο κόσμος περνούσε πολύ άσχημα, έχασε τις δουλειές του, κόβονταν ο μισθός του, η σύνταξή του κλπ. Έπεσαν σε πλάνη αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, που ακούμπησαν εκεί τις ελπίδες τους. Αυτή είναι μια συζήτηση πολύ σοβαρή, γιατί ένα τόσο μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος στράφηκε σε ένα κόμμα το οποίο προσπαθούσε να μας πείσει όλους, ότι, θα το πω πολύ λαϊκά, ότι ο γάιδαρος πετάει. Βέβαια, δεν πρέπει, κύριε Πολύζο, να είμαστε αυστηροί. Σε συνθήκες πρωτοφανής τότε και σημαντικής κρίσης, προφανώς μπορούμε να πούμε ότι κάποιοι συμπολίτες μας υπήρξαν πράγματι ευκολόπιστοι, αλλά για να είμαστε δίκαιοι θα πρέπει να αναζητήσουμε
και το πλαίσιο της εποχής. Εκείνη την εποχή είχαμε έναν υποψήφιο πρωθυπουργό ουσιαστικά, έναν λαϊκιστή ηγέτη, ο οποίος έλεγε ότι το μνημόνιο καταργείται με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και οι αγορές θα χορεύουν. Ότι δεν θα πληρώσει κανείς έμφυα. Ότι θα πάμε τον κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ, που για την εποχή εκείνη ήταν κάτι πρωτοφανές. Θυμάστε πολύ καλά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Όταν λοιπόν ένας κόσμος βλέπει συστηματικά να μειώνεται το βιωτικό του επίπεδο, να μην έχει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, να μην έχει χρήματα για τις υποχρεώσεις των παιδιών του και της οικογένειάς του, μοιραία θα πιαστεί και από τον λαϊκιστή. Οπότε εγώ δεν θα μπορούσα να κατηγορήσω μόνο τον κόσμο που στράφηκε εκεί, αλλά θα κατηγορήσω ευθέως αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ξεγέλασαν και κορόιδεψαν πάρα πολλούς συμπολίτες μας, προσποιούμενοι ότι υπάρχει μια άλλη ατραπός, υπάρχει ένα άλλο μονοπάτι, ανέμακτο, χωρίς υποχρεώσεις. Γιατί ξέρετε, κύριε Πολύζο, στην Ελλάδα έχουμε μάθει όλοι να έχουμε δικαιώματα, αλλά δεν έχουμε εξοικειωθεί με το κομμάτι των υποχρεώσεων. Και σε μια δημοκρατία έχεις και υποχρεώσεις, δεν έχεις μόνο δικαιώματα. Το οποίο νομίζω, γι' αυτό θα πω ότι και συνηθίζω να το λέω αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα πολύ ακριβό φροντιστήριο για όλους μας. Είδαμε δηλαδή και την άλλη όψη του λαϊκισμού, πόσο επίπονη μπορεί να είναι. Και νομίζω το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν βλέπουμε φαινόμενα που βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, άνοδος ακραίων λαϊκιστικών κομμάτων, συμβαίνει κυρίως επειδή ζήσαμε την εποχή την τοξική εκείνη και την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Χρυσής Αυγής. Γιατί αν μπορούμε να αξιολογήσουμε την περίοδο εκεί, θα δούμε ότι τα δύο κόμματα τα οποία ανέβηκαν ποσοστιαία πάρα πολύ σημαντικά ήταν η Χρυσή Αυγή και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τι εκτιμάτε ότι θα φιλορροήσει έτι περαιτέρω ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα διατηρήσει κάποιες δυνάμεις? Νομίζω, κύριε Πολύζο, είναι θέμα χρόνου η οριστική έτσι, διάλυση. Αυτό το κόμμα ουσιαστικά, αν πάρουμε και την εκδοχή ότι ο κύριος Κασελάκης θα προχωρήσει στην ίδρυση του νέου κόμματος, αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό το δημοσκοπικά 7-8% που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή θα διασπαστεί περαιτέρω και θα βλέπουμε πλέον στην αριστερά ένα σωρό μικρά κομματίδια, όπως είναι η Νέα Αριστερά, όπως είναι η Πλεύση Ελευθερία, το Μέρα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστά πολύ μικρά. Τα οποία ο κύριος Κασελάκης θα γράψει κάτι στο δικό του κοντέρ, δηλαδή τον βλέπετε και εκείνο σε τέτοια ποσοστά, στο 3-4%. Θεωρώ ότι το εγχείρημα αυτό του νέου κόμματος του κυρίου Κασελάκη δεν θα είναι απριόρι ένα εγχείρημα με παταγώδη αποτυχία. Θεωρώ ότι δημοσκοπικά θα μπορούσε να γράψει ποσοστά πάνω του 3%. Δεν το αποκλείω καθόλου, δηλαδή, αν δούμε. Να δούμε και ένα 5-6-7, ας πούμε. Λέτε. Ναι, δεν το αποκλείω καθόλου. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα ρεύμα εκεί. Και ξέρετε, κύριε Πολύζο, αυτό το ρεύμα ενισχύεται με την εδρεωμένη σε πολύ κόσμο άποψη ότι ο Στέφανος Κασελάκης όχι μόνο αδικήθηκε, αλλά και από τους χειρισμούς αυτούς ηρωοποιήθηκε στα μάτια πολύ κόσμου. Σαφώς. Λοιπόν, ελάτε για να προλάβουμε να πούμε και για την Αμερική. Μεταβάλλει τη σχέση της Αμερικής με την Ευρώπη, για να πάμε στη μεγάλη εικόνα και μετά θα δούμε ειδικότερα για τη χώρα μας, η εκλογή Τραμπ? Το λέω γιατί πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά όσοι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Η σχέση, το ξέρουμε και από το πρόσφατο παρελθόν του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, είναι αυτή που είναι. Εγώ δεν θα πω στενή, έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Και από την άλλη είναι φανερό ότι δεν θέλει, αυτό προέκυψε από τον προεκλογικό του λόγο, να χρηματοδοτήσει παραπάνω από ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα τον πόλεμο της Ουκρανίας. Άρα αυτό μεταβάλλει και την σχέση του με την Ευρώπη, που είναι σταθερά προσιλωμένη στο να ενισχύει την Ουκρανία για να μην ιτηθεί από τον Ρώσο. Καταρχάς, ο ίδιος ο νέος πρόεδρος έχει εισηγηθεί δασμούς εισαγωγικούς προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, για όλα τα προϊόντα, έτσι κι αλλιώς εξαγωγική είναι η Ευρώπη, η Ήπειρός μας. Ακριβώς, το οποίο νομίζω σε χώρες όπως ειδικά η Γερμανία θα έχει πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες. Ξέρετε, κύριε Πολύζο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι ένας πρόεδρος ο οποίος είναι απρόβλεπτος. Άμα σκεφτείτε
ότι στην προηγούμενη θητεία του άλλαξε 4 επικεφαλής εθνικής ασφαλείας, 3 υπουργούς άμυνας, 2 υπουργούς εξωτερικών, πάει να πει ότι και σε πολλές θέσεις του μάλιστα στην εξωτερική πολιτική είχε μια επαμφωτερίζουσα στάση. Αυτό δεν είναι θετικό για την Ευρώπη. Αν τηρήσει δηλαδή τις εξαγγελίες του για έξοδα από τον ΝΑΤΟ, το οποίο βέβαια δεν είναι και τόσο σοβαρή έτσι θέση, γιατί να θυμίσουμε και στους τηλεθεατές ότι για να βγει, για να αποχωρήσει οι ΗΠΑ από τον ΝΑΤΟ, θα πρέπει να το υπερψηφίσει αυτό τα 2/3 της γερουσίας, δηλαδή 66 γερουσιαστές από τους 100, δηλαδή και οι δημοκρατικοί γερουσιαστές. Πράγμα το οποίο είναι ακατόρθωτο. Οπότε νομίζω ότι όλες αυτές οι εξαγγελίες για αποχώρηση από τον ΝΑΤΟ δεν στέκουν έτσι, δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά είναι απειλές. Ο ίδιος έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι δεν είναι ένας υπέρμαχος των πολέμων και θα επιδιώξει μία ανακοχή και επίλυση των διαφωνιών και στα δύο μέτωπα. Εγώ, κύριε Πολύζο, προσωπικά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι εύκολο. Όλες αυτές τις εξαγγελίες ότι σε μία μέρα θα τερματίσει ο πόλεμος. 24ωρο, έτσι ακριβώς. Ναι, αυτό νομίζω ότι ήταν πιο πολύ ένα προεκλογικό τέχνασμα παρά έχει κάποια ουσία. Γιατί ξέρετε, μία λύση, ας πούμε, που θα μπορούσε να προτείνει ο νέος πρόεδρος τύπου παραχώρησης ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία και με αυτόν τον τρόπο και μία ανακοχή δηλαδή, δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή ούτε από τον Ουκρανικό λαό και τον Ουκρανό πρόεδρο, αλλά ούτε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι μία πρόταση επίλυσης, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Ευρώπη, η οποία, να θυμίσουμε, ότι έχει βάλει ένα σωρό κυρώσεις στη Ρωσία, δεν βλέπω να γίνεται αποδεκτή. Οπότε αυτά τα ευχολόγια περί μαγικού ραβδιού και εύκολων λύσεων δεν αντιστοιχούν, νομίζω, στην πραγματικότητα. Είναι πολύ πιο πολύπλοκη κατάσταση, ειδικά στην Ουκρανία. Φυσικά, βέβαια, το επιχείρημα της αποκοπής των όποιων οικονομικών βοηθειών από τις ΗΠΑ είναι και αυτό σημαντικό. Γιατί εκεί στενεύουν και τα περιθώρια προς τον Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος θα βασίζεται μένει στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες, κύριε Πολύζο, έχουν δηλώσει ότι εμείς θα στηρίξουμε την Ουκρανία ανεξαρτήτως της τάσης των ΗΠΑ. Ναι. Απλώς εκεί μπαίνουν πολλά ζητήματα για το τι ΝΑΤΟ θα έχουμε από εδώ και πέρα, πώς θα λειτουργήσει το ΝΑΤΟ. Ο νέος επικεφαλής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι φυσικά και το ΝΑΤΟ είναι υπέρ της Ουκρανίας, αλλά όταν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης, οι ΗΠΑ και ο key player, ο βασικός παίκτης του ΝΑΤΟ, έχει απόψεις αντίθετες, νομίζω ότι εκεί θα πάμε σε άλλου τύπου συζητήσεις και φυσικά στενεύουν τα περιθώρια και για την Ουκρανία. Όσον αφορά βέβαια το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, το οποίο και αυτό έχει τη σημασία του, εκεί βλέπουμε σε όλους τους τόνους μία στάση προς το Ισραήλ. Δηλαδή εκεί ο νέος πρόεδρος το έχει δηλώσει. Είδατε βέβαια και από τον κύριο Νετανιάχου δηλώσεις και το πώς περίμενε τις εκλογές και την νέα ηγεσία. Εκεί νομίζω ότι θα έχουμε μια υπέρ του Ισραήλ στάση από τις ΗΠΑ και οικονομικά και στρατιωτικά. Το οποίο θα δημιουργήσει ενδεχομένως τελεσμένα στην περίοδο. Σε 30 δεύτερα, μεταβάλλεται η σχέση που έχουμε στα γεωπολιτικά, στα στρατιωτικά, με την Αμερική, με την ανάδειξη νέας ηγεσίας. Αναφέρεσαι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Η απάντηση μονολεκτικά είναι όχι. Οι δεσμοί και οι σχέσεις ελληνοαμερικανικές είναι τόσο βαθιά εδρεωμένες, γιατί υπάρχουν όχι μόνο κοινά συμφέροντα, αλλά και κοινές αξίες, που δεν νομίζω ότι μπορούν να κλονιστούν. Ένα απλό παράδειγμα, νομίζω ενδεικτικό, είναι ότι το 2016, όταν στην Ελλάδα ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας και στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή δύο προσωπικότητες που δεν θα έλεγες ότι θα μπορούσαν να συνυπάρξουν, ένας όχι φιλοαμερικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα, και παρόλα αυτά οι σχέσεις μας τότε εμβαθύνθηκαν. Να θυμίσουμε την δημιουργία του λιμανιού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη με την LNG. Συνεπώς γίνανε κινήσεις τότε που εμβάθυναν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Κατά επέκταση, δεν θεωρώ ότι κλονίζονται από πρόσωπα, είναι υπεράνω προσώπων οι σχέσεις των δύο. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τζανιδάκη, στο Επανειδή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά.